πολύ ωραία ενέργεια από τον ακραίο αμυντικό του Απόλλωνα. Θα κάνει και την σέντρα εντός περιοχής. Ο Πάτο σουτ, κάπου χτυπάει μπάλα τον Καλβό. Και τώρα ο Μπένι ψάχνει την Τζανή εντός περιοχής. Είναι και ο Σαντίκ στην φάση. Ένα σουτ έξω. Θα κάνει το σουτ. Η απόκρουση από τον Γιωβάνοβιτς. Το δεύτερο κόρνερ για τον Απόλλωνα. Ο Σαχάρ το σουτ έξω. Κοιτάξτε εδώ. Βολέ λίγο έξω. Σαφώς. Κάτω, ναι. Κάθε την μπάλα για τον Δικινή. Κάνει το σουτ. Προσεγγίζει την περιοχή. Κάνει και ένα σουτ. Λαθιά παλιά. Ο Ταμπό έχει χώρο. Θα κάνει το σουτ έξω. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα. Δεξί άκρο της επίθεσης. Χέντι κάνει την κίνηση, κάνει και το σιούτ πάνω στον Σισκόφσκι. Στο ντέρπι του Γάζιμπι έχει ανοίξει το σκορ η Ομόνοια στο 34. Μια κεφαλιά από τον Ρομπέρ στα δίχτυα. Να τον γκολ από τον Απόλλωνα με τον Βαλεντίν Ρομπέρς. Βαθιά παγιά που έγινε. Έβαλε έξυπνα το σώμα του. Πήρε την κεφαλιά από τον Κοβάσεβιτς εκεί που προσπάθησε να τον σταματήσει. Και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Βαλεντίν Ρομπέρς. Μαζί με τον βοηθό του. Να δούμε τη φάση. Ο Κοβάσεβιτς εκτέλεσε το φάουλ. Λίγο έξω η φάση τώρα για την Δόξα. Μανιπιτά. Εξιά. Θα κάνει την σέντρα και φαγιά έξω. Προσπαθεί να γυρίσει ο Ασάντε. Υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Απόλλωνα στην κόντρα επίθεση. Με τον Πίτα από μακριά να κάνει το σιούτ έξω.